Καμιά φορά και τα προβλήματα μας βγαίνουν σε καλό, ε. Θα το έχετε παρατηρήσει. Και μια δυσκολία που συναντάμε στη ζωή και μια αντικσοότητα μπορεί να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο συνέβη και με μένα κάποτε. Αγαπητοί φίλοι της Πυριακής Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, ήθελα να πάω κάποτε στα Ιεροσόλυμα και όταν έπρεπε να αλλάξω διαβατήριο χρειάστηκε να αλλάξω και ταυτότητα και υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα με το επίθετο, με το όνομά μου στο επίθετο. Άλλα χαρτιά με είχαν γραμμένο με ένα νι και άλλα είχαν γραμμένο με δύο νι. Και ήταν τεράστια η διαδικασία που έπρεπε να κάνω, τηλέφωνα, να πάρω ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, από εκεί που γεννήθηκα, αλλού μένω, αλλού κατάγομαι, αλλού με γραμμένος ως δημότης κλπ. Ολόκληρη διαδικασία. Και τελικά λέει πρέπει να το αλλάξεις αυτό, να ξεκαθαρίσεις ποιο είναι το όνομά σου, αν θα κρατήσεις τα δύο νι στο επίθετο ή το ένα νι στο επίθετο, γιατί αυτό θα έχει συνέπειες στο μέλλον, θέματα κληρονομικά κλπ. Και έτρεχα από εδώ, έτρεχα από εκεί, από το ένα γραφείο στο άλλο γραφείο. Και επειδή έπρεπε να κάτσω μερικές φορές λίγο στην ουρά να περιμένω, σκέφτηκα μια μέρα πώς μου ήρθε στο μυαλό από αυτή τη δυσκολία και την αντικσότητα. Λέω για δες τώρα ένα ζήτημα που προέκυψε. Και οι πρόγονοί μου πώς να γράφαν το όνομά τους, ας πούμε ο προπαπούς μου, ο παππούς μου, ο πρόπαπος του προπαπού μου και πάει λέγοντας. Και λέω έφυγα από εκείνο το θέμα του διαβατηρίου, ξέχωσα τα δύο νι και το ένα νι και πώς γράφεται το επίθετό μου και πήγα σε άλλες σκέψεις. Εκεί, στην ουρά που καθόμουν τώρα όλα αυτά που σας λέω, καθόμουν στην ουρά και σκεφτόμουν και λέω για σκέψου να επέτρεπε ο Θεός κάποια στιγμή στη ζωή μας και στη δική μου τη ζωή να έβλεπα μπροστά μου σαν σε μια κινηματογραφική έτσι σκηνή και ταινία όλους τους προγόνους μου, τους ανθρώπους από τους οποίους ξεκίνησα, της δικής μου οικογένειας, της δικής μου γενιάς μόνο, τον πρόπαπου του πρόπαπού μου και το δικό του πρόπαπού και παππού και πάει λέγοντας και πόσοι άνθρωποι θα παρουσιαστούν μπροστά μου. Θα ήθελα, λέω Κύριε, έτσι με τη φαντασία μου να σκεφτώ πώς θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πού θα ζούσε ο καθένας, από πού θα ξεκινήσανε, τι επαγγέλματα θα είχανε, τι χαρακτήρα θα είχανε, τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά τους. Και λέω ο κάθε άνθρωπος τελικά ζει στο τώρα, ζούμε στο εδώ και τώρα, στο σήμερα, αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας μας κουβαλάει όλους τους προγόνους του. Κουβαλάει μια ολόκληρη ιστορία ανθρώπων. Τεράστια αλυσίδα είναι αυτή, πολύ μεγάλη. Εγώ πρόλαβα μέχρι τον προπαπού μου και θυμάμαι. Το δικό του όμως τον πατέρα δεν τον είχα γνωρίσει καθόλου. Ούτε καν τον έχω δει, ούτε και σε φωτογραφία τον έχω γνωρίσει. Ξέρουμε πολύ λίγους συγγενείς μας. Ξέρουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι της ιστορίας μας και αγνοούμε ένα πολύ μεγαλύτερο. Το αγνοούμε αυτό. Ζούσε ο προπαπούς μου μέχρι πριν λίγα χρόνια. Με είχε δει και η ιερέα κληρικός που έγινα και έφυγε, πέθανε πριν λίγα χρόνια, σε μεγάλη ηλικία. Και έτσι έσβησε κι αυτός. Και χάνεται η ιστορία των προγόνων μου. Και λέω, αγνοούμε πάρα πολλά από τους προγόνους μας και ξέρουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι της ιστορίας μας ο καθένας, κι όμως μέσα μας κουβαλάμε όλα τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων που αγνοούμε. Δεν τους έχω δει τους προγόνους μου, αλλά μέσα μου τους κουβαλάω, κι ας μην τους έχω δει. Κουβαλάω δηλαδή τα γονίδια τους, τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή το ύψος που έχω, το χρώμα των μαλλιών, των ματιών, το πώς είναι τα δάχτυλά μου διαμορφωμένα, το σώμα μου, η ψυχική μου κατάσταση, η ισορροπία, ο εαυτός μου, η ιδιοσυγκρασία μου, τα ιδιαίτερα ατομικά αυτά που λέμε χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας μας, δεν είναι δικά του, δεν είναι μόνο των γονέων του, δεν είναι μόνο του παππού του. Είναι μια ολόκληρη ιστορία ανθρώπων την οποία την κουβαλάμε μέσα μας. Δεν είναι φοβερό αυτό να το σκεφτούμε?
Δεν είναι φοβερό να καταλάβουμε ότι δεν είμαι μόνο αυτό που βλέπω τώρα, αλλά μέσα μου έχουν αποτυπωθεί και έχουν μπει στοιχεία από άλλες προσωπικότητες που δεν ξέρω πόσοι από αυτούς τους προγόνους μου είχαν σχέση με την Εκκλησία, πόσοι αγαπούσαν τον Χριστό, πόσοι ζούσαν στην Ελλάδα και πόσοι είχαν βρεθεί σε άλλα μέρη του κόσμου, τις προτιμήσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους, τη γνώση τους, τα επαγγέλματά τους, τίποτα δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν λέω, αν τα σκεφτόμαστε αυτά σε μια στιγμή ήρεμη, όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους, όταν επικοινωνούμε με κάποιον, δηλαδή εγώ θα σε δω τώρα μετά από λίγο και θα μιλήσω μαζί σου και θα μιλάω με σένα εδώ και τώρα και θα νιώθω ότι έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο, ποιον, εσένα. Ωραία. Στην πραγματικότητα όμως δεν έχω μόνο εσένα. Αυτό κατάλαβα. Έχω και όλα αυτά που κουβαλάς μέσα σου από τους προγόνους σου. Και εσύ όταν μιλάς μαζί μου δεν έχεις μόνο εμένα που βλέπεις τώρα, αλλά μέσα σε μένα έχουν αποτυπωθεί και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά των δικών μου ανθρώπων, της δικής μου ιστορίας, της δικής μου γενιάς. Κάτι που το αγνοούμε. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε με κάποιον, δεν μιλάμε μόνο με αυτόν εκείνη τη στιγμή, αλλά μιλάμε με αυτόν που αποτελεί τη συμπίκνωση, που αποτελεί τον τελευταίο απόγονο, τον τελευταίο κρίκο μιας αλυσίδας ανθρώπων και έχει πάρει από όλους αυτούς τους προγόνους του, καθένας μας, πολλά χαρακτηριστικά. Πόσο λοιπόν λεπτό είναι το θέμα αυτό της επικοινωνίας με τους άλλους, που όντως είναι πολλοί αυτοί οι άλλοι, ακόμα και όταν είναι ένας απέναντί μας. Μιλάμε με έναν, αλλά δεν είναι ένας. Έχεις τη σύζυγό σου, αλλά δεν είναι μόνο η σύζυγό σου, με την οποία σχετίζεσαι, με την οποία μιλάς, αλλά είναι και η μάνα της, ο πατέρας της, τα αδέρφια της, οι παππούδες της, οι γιαγιάδες της, που χάνονται στα βάθη των χρόνων. Άρα λοιπόν, όταν αυτά τα φέρουμε λίγο στο νου μας, θα είμαστε κάπως με μεγαλύτερη κατανόηση, με μεγαλύτερη συγκατάβαση, με μεγαλύτερη συμπάθεια όταν επικοινωνούμε με τους άλλους. Θα μας βοηθήσει νομίζω αυτό, όταν σχετιζόμαστε με τους άλλους να θυμόμαστε ότι ο καθένας κουβαλάει μια μεγάλη ιστορία, την οποία πρέπει να τη δούμε με πολύ σεβασμό. Με δέος μπορώ να πω, με ευγένεια ψυχής, με λεπτότητα, με αξιοπρέπεια και με αγάπη. Και να έχουμε την επίγνωση αυτή, ότι αυτός που τώρα μου μιλά και μου φέρεται ας πούμε νευρικά, αυτός που τώρα απέναντί μου θυμώνει, αυτός που τώρα με πρόσβαλε, μου μίλησε απότομα, με ειρωνεύτηκε, με έβρισε, μου φέρθηκε με έναν τρόπο που δεν μου άρεσε, δεν είναι μόνο αυτός. Κουβαλά μέσα του και στοιχεία τα οποία τον έχουν επηρεάσει. Κουβαλά μια μεγάλη κληρονομιά, την κληρονομικότητα της γενιάς του. Αυτό αδελφοί μου, αν το λάβουμε υπόψη μας, θα είμαστε πολύ πιο ευέλικτοι και πολύ πιο προσεκτικοί και πολύ πιο ανθεκτικοί όταν επικοινωνούμε με τους άλλους. Το πιο δύσκολο τελικά πράγμα σε αυτόν τον κόσμο, ένα από τα δυσκολότερα θέματα νομίζω, είναι το πώς επικοινωνούμε με τους συνανθρώπους μας, το πώς τρίβεται η ζωή μου και συμπλέκεται η ζωή μου σαν τα βοτσαλάκια στην παραλία που τρίβεται το ένα με το άλλο, πώς ο ένας αντέχει ή δεν αντέχει τον άλλον, πώς σχετίζεται ο ένας με τον άλλον, πώς συνυπάρχουμε ο ένας με τον άλλον, στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας, στο μοναστήρι που ζει κάποιος, με τους αδελφούς ή τις αδελφές που έχει εκεί, σε ένα σχολείο, τα παιδιά μεταξύ τους, σε μια εταιρεία, σε μια δουλειά. Ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους και είναι τόσο όμορφη αυτή η σχέση όταν λειτουργεί όμορφα και βγάζει από μέσα της μια ανάπαυση, μια χαρά, μια ευτυχία,
μια ξεκούραση, μια αγαλίαση. Και είναι τόσο πολύ δραματική και τόσο κουραστική όταν δεν μας εκπέμπει και όταν δεν εκλείει αυτή η σχέση χαρά και ανάπαυση. Δεν υπάρχει κουραστικότερο πράγμα. Όταν όμως λάβουμε υπόψη μερικά πράγματα σαν αυτά που λέμε τώρα στη συνύπαρξη με τους άλλους, νομίζω η συνύπαρξη αυτή και η σχέση θα γίνει κάπως πιο ήπια, πιο ανθεκτική, πιο εύκολη, πιο ήπια, και θα έχουμε μεγαλύτερη δύναμη να τα βγάζουμε πέρα, και άλλοτε θα δουλεύει η καρδιά μας και θα αντέχουμε, και άλλοτε θα βάζουμε τη λογική μας να ερμηνεύει κάποια φαινόμενα, να εξηγεί κάποιες ανεξήγητες κατά τα άλλα καταστάσεις και να λέμε, εντάξει, μην κάνεις και έτσι, εξηγείτε το φαινόμενο, εξηγείτε το πράγμα, φέρετε έτσι επειδή έχει επηρεαστεί, επειδή υπάρχει μια κληρονομικότητα, επειδή δεν είναι μόνο η θέλησή του που κάνει ό,τι κάνει, αλλά είναι και μερικά πράγματα ανεξέλεγκτα, που δεν φταίει αυτός απόλυτα. Έτσι έμαθε, έτσι ήταν και ο πατέρας του, έτσι τον επηρέασαν οι γονείς του, είναι ο χαρακτήρας του, και έτσι ερμηνεύεις πιο καλά τη συμπεριφορά του άλλου και επικοινωνείς καλύτερα με τον αδερφό σου. Και για να μην λέω μόνο έτσι θεωρητικά πράγματα, θα σας θυμίσω λίγο αυτό που έχω ίσως ξαναπεί και μου αρέσει από τον Άγιο Δωρόθεο, αγαπητοί μου φίλοι, που λέει για αυτό το καράβι που ερχόταν κάποτε να πουλήσει μικρά παιδάκια σε ένα λιμάνι. Είχαν πάρει μικρά παιδιά, ορφανά, παρατημένα παιδιά, χωρίς γονείς, και τα πήγαιναν να τα πουλήσουν σε ένα λιμάνι. Συγεννητικό δεν είναι το θέμα αυτό? Και σκηνή, μικρά παιδάκια, άβγαλτα στη ζωή ακόμα, έτσι του νηπιαγωγείου, που δεν έχουν μάθει τα καημένα ακόμα τίποτα, σε κοιτάνε και γελάνε. Είσαι ένας άνθρωπος κακός και αυτά δεν το καταλαβαίνουν, χαμογελάνε. Εσύ μπορεί να είσαι πονηρός, καχύποπτος, εγκληματίας, και αυτά σου δίνουν το χεράκι τους και πάνε να σε φιλήσουν. Α, είναι μικρά παιδάκια. Αθώα παιδάκια. Καρδούλες που ακόμα δεν έχεις γράψει κάτι μέσα τους. Πέρα από αυτά που έχουν, όπως είπαμε, κληρονομήσει από τους προγόνους τους, τους οποίους αγνοούν όμως. Άγραφε όμως η ψυχούλα τους ακόμα στη ζωή αυτή, στον κόσμο αυτό. Και όταν το καράβι αυτό έφτασε στην παραλία, κατέβηκε από το μοναστήρι μια μοναχή όρημη, μεγάλης ηλικίας, γιατί το έχει ακούσει, και λέει, ας πάμε να πάρουμε ένα παιδάκι, ένα μικρό κοριτσάκι, για να μην μπλέξει πουθενά και για να μην πέσει σε χέρια άσχημα. Να το μεγαλώσουμε εδώ στο μοναστήρι, να μάθει να μαγειρεύει, να κεντάει, να ψέλνει, να κάνει δουλειές, και άμα μεγαλώσει, να κάνει ό,τι θέλει. Ή να ζήσει εδώ μαζί μας, ή να κάνει την οικογένειά της ό,τι θέλει. Και κατέβηκε η μοναχή να πάρει ένα μικρό κοριτσάκι. Από την άλλη όμως πλευρά της πόλης, το μαθαίνει ότι έρχεται το καράβι μια γυναίκα πολύ ανήθικη και βρώμικη, που ζούσε μια νυχτερινή άσωτη ζωή, και σκέφτηκε και αυτή κάτι παρόμοιο. Να πάω να πάρω, λέει, και εγώ ένα μικρό κοριτσάκι, να αγοράσω, αφού τα πουλάνε στο σκλαβοπάζαρο, να το μεγαλώσω με έναν τρόπο τέτοιο, να μάθει τη ζωή της ασωτείας και να βγάζει λεφτά να μας βοηθάει, καθώς εργαζόμαστε σε αυτά τα επαγγέλματα που οδηγούν τον άνθρωπο στην αμαρτία και την ασωτεία. Κατέβηκαν και οι δύο, η μοναχή και αυτή η άσωτη γυναίκα. Και ο Κύριος από πάνω τα έβλεπε όλα. Ο Θεός μας έβλεπε τα αθώα παιδάκια στο καράβι, έβλεπε την άσωτη γυναίκα, έβλεπε τη μοναχή και έβλεπε και τον άλλο κόσμο που πήγαινε να πάρει ο καθένας ένα παιδάκι, άλλοι να υιοθετήσουν, άλλοι να το πάνε σε κάποιο ίδρυμα, αγοράζαν τα παιδάκια. Και πάει η μοναχή λοιπόν και βλέπει ένα κοριτσάκι, λέει, αυτό το κοριτσάκι σας παρακαλώ, θα ήθελα να το πάρω μαζί μου εγώ. Πληρώνει και το αγοράζει. Πάει και η άλλη γυναίκα, εγώ λέει θα θέλω αυτό το κοριτσάκι. Τα παιδάκια χωρίσανε. Όλο το βράδυ ταξιδεύανε μαζί. Το πρωί στην παραλία χωρίσανε στο λιμάνι. Και πήρε ο κάθε άνθρωπος στην πόλη ένα παιδάκι, αγοράκια, κοριτσάκια, τα αγοράσανε. Περάσανε τα χρόνια, μεγαλώναν τα παιδιά. Το κάθε παιδί με το δικό του τρόπο,
τις δικές τους συνήθειες, όπως το μάθανε, όπως το μεγαλώσανε. Μεγάλωσε και αυτό το κοριτσάκι στο μοναστήρι. Οι μοναχές το είχαν μάθει να έχει ευγένεια, τρόπους, να έχει ωραία αγωγή, να λέει ευλογείτε, να κάνει το σταυρό της, να κάνει δουλειές, να ψέλει όμορφα, νοικοκυρεμένα πράγματα. Το βλέπανε στο δρόμο και λέγανε, τι καλό κορίτσι είναι αυτό, πού πω διαμάντι, τι ωραία αγωγή βρε παιδί μου, πολύ καλό παιδάκι, το βλέπεις και χαίρεσαι, λάμπει το προσωπάκι του, αυτή είναι ψυχή, αυτή είναι κοπέλα, ωραία κοπέλα, ωραίος χαρακτήρας. Μεγάλωνε και το άλλο το κοριτσάκι, το οποίο το πήρε αυτή η γυναίκα η άσωτη και το μεγάλωσε με τον δικό της τον τρόπο, τον βρώμικο, τον άσωτο, που δεν τιμούσε καθόλου την αξιοπρέπεια του παιδιού, που δεν σεβάστηκε καθόλου αυτό παιδάκι. Και το παιδάκι αυτό έμαθε. Έμαθε σιγά σιγά αυτό που του δίδασκαν. Να μιλάει άσχημα, να παρασύρει ανθρώπους, να βρίζει, να ασωτεύει. Και το βλέπαν οι άλλοι στον δρόμο και λέγανε «Πω, πω, πω, μακριά από αυτό το κορίτσι. Ασωτεία, αλητεία, σκέτη, παλιό κόριτσο, παλιό παιδό. Τι άνθρωπος είναι αυτός». Και το είχαν όλοι στα αζήτητα. Το είχαν όλοι για την κόλαση, το είχαν όλοι στην περιφρόνηση. Μόνο ο Θεός όμως, που βλέπει τα πάντα, θυμόταν εκείνο το πρωινό, πριν από πολλά χρόνια, όταν οι δύο αυτές κοπέλες ήταν μικρά παιδάκια άβγαλτα στη ζωή του νηπιαγωγείου και κατέβηκαν από το καραβάκι και χαμογελάγανε και κρατιόντουσαν χέρι-χέρι και παίζανε και πήγαν οι άνθρωποι και χωρίσανε τα χεράκια από τα δύο αυτά κοριτσάκια και τους είπανε «Έλα εδώ εσύ, θα έρθεις μαζί μου». «Και έλα εδώ εσύ, θα έρθεις μαζί μου». Ο Θεός θυμάται εκείνο το πρωινό που τα δύο αυτά παιδάκια ήταν άβγαλτα στη ζωή και αθώες ψυχούλες και τα δύο και λέει «Μη κρίνετε τόσο εύκολα. Μη λαμβάνετε υπόψη αυτά που μόνο τώρα εσείς βλέπετε. Σκεφτείτε τι κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος. Μια ολόκληρη ιστορία. Ένα ολόκληρο παρελθόν. Τι πέρασε ο κάθε άνθρωπος, δεν το ξέρω εγώ, ούτε το ξέρεις κι εσύ, ακόμα και στον άνθρωπό σου. Ακόμα και με τη γυναίκα ή με τον άντρα που ζεις μαζί και κοιμάσαι μαζί και τρως μαζί και εργάζεσαι μαζί. Ακόμα και τα παιδιά σου που τα γέννησες. Ακόμα και τον άνθρωπό σου, όποιον θεωρείς άνθρωπό σου, δεν ξέρεις τι κουβαλάει ο καθένας στην ψυχή του. Τι ακριβώς έχει περάσει. Πώς έχει ζήσει μέσα του αυτό που έχει περάσει, πόσο τον άγγιξε κάτι, πόσο τον επηρέασε. Μπορεί σε μια οικογένεια για παράδειγμα να έχουν πένθος, αλλά αλλιώς έχει ζήσει το πένθος ο ένας, αλλιώς ο άλλος. Αλλιώς άγγιξε το παιδί, αλλιώς άγγιξε τον πατέρα, αλλιώς άγγιξε την αδερφή του, αλλιώς άγγιξε τον καθένα, ο θάνατος μιας μάνας. Δεν ξέρεις την ιστορία του κάθε ανθρώπου, δεν ξέρεις πώς νιώθει ο κάθε άνθρωπος, τι κουβαλάει στην ψυχή του ο κάθε άνθρωπος. Και ας είσαι στο ίδιο σπίτι, και ας είσαι κάτω από την ίδια στέγη, όταν αυτό το σκεφτείς, νιώθεις αυτομάτως ένα σεβασμό και ένα δέος απέναντι στο κάθε πρόσωπο και είσαι πολύ προσεκτικός και πολύ αργός στο να κρίνεις, να επικρίνεις, να βιαστείς, να βγάλεις συμπεράσματα, να πεις γνώμες με σιγουριά, να κολλήσεις ετικέτες, να βγάλεις γνώμες τις οποίες θεωρείς ότι αποτελούν βεβαιότητα για κάτι που λες και δεν είσαι βέβαιος μετά για τίποτα και λες τίποτα δεν ξέρω στην πραγματικότητα, δεν ξέρω τίποτα για κανένα, δεν ξέρω τίποτα για το παιδί μου, για τη γυναίκα μου, για τον εαυτό μου, για τους άλλους. Ο καθένας μας κουβαλάει μια ολόκληρη ιστορία. Αν αυτό το κάναμε δεν θα είχαμε τόσες παρεξηγήσεις, θα μπορούσαμε να βλέπουμε πίσω από τα φαινόμενα και να υποψιαζόμαστε τα κρυπτόμενα, τα οποία είναι τα αληθινά και τα ουσιαστικά, αυτά που οδήγησαν τα πράγματα εδώ που βρίσκονται σήμερα. Μακάρι αδελφοί μου, μακάρι να μπορούμε να βλέπουμε, μπορείς εσύ να το κάνεις αυτό, να βλέπεις πίσω από κάθε άνθρωπο, πίσω από την ψυχή κάθε ανθρώπου και μέσα στην ψυχή κάθε ανθρώπου να βλέπεις μια ομορφιά, να βλέπεις ωραία πράγματα, ακόμα και αν δεν φαίνεται αυτός ο άνθρωπος να έχει τίποτα. Έχει κάτι όμορφο, κάθε άνθρωπος. Ακόμα και αυτός ο άνθρωπος που δεν σε γεμίζει, που νομίζει ότι δεν σε ικανοποιεί, που νομίζει ότι δεν μπορείς εσύ μαζί του με τίποτα, που δεν σου αρέσει στη δουλειά, ο χαρακτήρας, το τύπος του, αν έβλεπες αυτόν τον άνθρωπο όπως τον έφτιαξε ο Θεός να είναι, όχι όπως τον κατάντησε η ζωή, τα βάσανα, τα προβλήματα, τα χτυπήματα, οι στεναχώριες, οι πίκρες,
που εσύ δεν τις ξέρεις. Δεν τις ξέρεις. Αν έβλεπες αυτόν τον άνθρωπο πίσω από όλα αυτά τα βάσανά του και από την προϊστορία του, θα βλέπεις έναν πολύ όμορφο κόσμο, μια πολύ όμορφη ψυχή, γιατί ο καθένας, ο κάθε ένας μας, έχει μέσα του τη σφραγίδα του Θεού. Και δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να έχει βάλει μέσα μας μια σφραγίδα που δεν είναι όμορφη. Μια σφραγίδα που δεν έχει τη δική του χάρη, τη δική του ευλογία, τη δική του ομορφιά. Ο καθένας μας έχει μια απίστευτη ομορφιά μέσα στην καρδιά του. Και ο πιο άσχημος άνθρωπος, να το πω έτσι, που δεν υπάρχει άσχημος, για τον άνθρωπο που αγαπάει το Θεό, δεν υπάρχει άσχημος άνθρωπος, αλλά αν μάθεις να βλέπεις στο βάθος των πραγμάτων και όχι στην επιφάνεια, θα βλέπεις παντού ομορφιές. Θα βλέπεις παντού όχι αυτά που βλέπεις αμέσως, αλλά αυτά που δεν φαίνονται, που πρέπει να τα προσέξεις, που πρέπει να εμβαθύνεις, που δεν γίνονται με ένα πέρασμα του ματιού, αλλά με ένα άφημα του ματιού να περάσει και το βλέμμα σου να κυλήσει πίσω από τα φαινόμενα, πίσω από τη σάρκα, να μπει μέσα στην ψυχή, πίσω από το κορμί να δει την καρδιά, πίσω από το χρώμα, από τη βαφή, από τα μάτια που είναι βαμμένα και περιποιημένα, από το χρώμα των μαλλιών και από την περιποίηση του προσώπου, να δει μια καρδιά που κρύβεται μέσα, βασανισμένη, πληγωμένη, ίσως ταλαιπωρημένη, αλλά πολύ όμορφη, γιατί είναι από το Θεό βγαλμένη, είναι από το Θεό δημιουργημένη και δοσμένη κάποια στιγμή. Αυτό το χάρισμα, αυτή την άνεση της επικοινωνίας με όλους τους ανθρώπους, με αυτή την ευελιξία του χαρακτήρα, την είχαν, ξέρετε ποιοι, οι Άγιοι. Οι Άγιοι είχαν αυτό το χάρισμα να μπορούν να βλέπουν ωραία πράγματα μέσα σε ανθρώπους που εμείς τους ονομάζουμε κακούς. Για αυτούς δεν υπήρχαν κακοί άνθρωποι, για αυτούς δεν υπήρχαν αμαρτωλοί άνθρωποι, υπήρχαν μόνο κάποιες κακίες, κάποιες αμαρτίες, σαν κοιλίδες. Και καθάρισον ημάς από πάσης κοιλίδος. Μια κοιλίδα είναι. Ένα, έτσι το κάνεις λίγο, το χτυπάς λίγο, το διώχνεις, το φυσάς, το καθαρίζεις και φεύγει. Κοιλίδα είναι. Δεν είναι άσχημο το πρόσωπό του, σου λένε οι Άγιοι. Μια κοιλίδα έχει. Έχει κάτι που αν το διώξεις και φύγει, θα φανερωθεί από κάτω ένας υπέροχος χαρακτήρας. Ένα υπέροχο πρόσωπο. Αυτή η ψυχή, αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό οι Άγιοι δεν είχαν ποτέ προβλήματα επικοινωνίας. Επικοινωνούσαν με όλους τους ανθρώπους. Αγαπούσαν όλους τους ανθρώπους. Τους άγγιζαν όλοι. Έπαιρναν από όλους κάτι και έδιναν σε όλους κάτι. Και έπαιρναν και από τους αμαρτωλούς ακόμα. Τους ωφελούσαν και οι αμαρτωλοί. Και μετά δίδασκαν τους αμαρτωλούς. Με αυτόν τον ταπεινό τους τρόπο, με αυτόν τον μυστικό τρόπο που τους προσέγγιζαν. Όταν πήγε ο Άγιος αυτός και στάθηκε δίπλα στην αμαρτωλή γυναίκα του υποκόσμου και της είπε: «Σε ζηλεύω, σε ζηλεύω. Εμένα, σε ζηλεύω, ναι. Γιατί αν εγώ έδινα τα πάντα στο Χριστό, όπως δίνεις εσύ τα πάντα στην αμαρτία, αν εγώ ήμουν τόσο συνεπής στην αγάπη του Χριστού, όπως εσύ είσαι συνεπής στη ζωή της ασωτείας, θα είχα πλησιάσει το Θεό. Εσύ αγάπησες κάτι και του δόθηκες. Έδωσες την καρδιά σου όλη σε κάτι αμαρτωλό, αλλά το αγάπησες. Έχεις ζεστή καρδιά, μόνο που δεν ξέρεις πού να τη δώσεις, παιδί μου. Κοιτάξτε τρόπος. Κοιτάξτε λόγος ενός Αγίου σε μια άσωτη γυναίκα. Πώς την κέρδισε. Βρήκε την άσωτη γυναίκα και αντί να την υποτιμήσει, αντί να την κοιτάξει παράξενα, αντί να τη βρήσει, αντί να τη πει, παιδί μου, πρέπει να εξομολογηθείς αμέσως, πρέπει να διορθωθείς, θα πας στην κόλαση με έναν τρόπο που εμείς οι πολλοί, και εγώ έτσι θα έκανα, και εγώ έτσι θα έκανα. Δυστυχώς έτσι έχουμε μάθει. Ένα και ένα κάνει δύο, συνταγές, μια συμπεριφορά παγιωμένη, μια συμπεριφορά προκαθορισμένη, τυποποιημένη, και λείπει αυτή η άνεση των Αγίων, αυτή η ελευθερία των Αγίων, που βρίσκουν ακόμα και μέσα στον αμαρτωλό ωραία πράγματα. Και πας και βλέπεις την άσωτη και της λες: «Σε θαυμάζω». «Τι θαυμάζεις, πρε πάτερ μου? Τι θαυμάζεις, Άγιέ μου?» Σου πάλι τι θαυμάζω. «Θαυμάζω που έχεις μια καρδιά», της λέει, «ζεστή, αλλά όχι για το Θεό.
Αν είχα εγώ τη ζεστασιά που είχες εσύ για την αμαρτία, θα είχα γίνει Άγιος. Και η αμαρτωλή αυτή γυναίκα, όπως καταλαβαίνετε, μετάνιωσε, έκλαψε και επέστρεψε και έγινε μοναχή. Και τα παράτησε όλα. Και αυτός ο Άγιος την κέρδισε. Δεν είδε τα φαινόμενα, είδε τα κρυπτόμενα των κρυπτών της καρδίας άνθρωπων. Τον εσωτερικό άνθρωπο που κρύβει ο καθένας μέσα. Τον κήπο που βρίσκεται στο βάθος της σπηλιάς της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Έξω μπορεί να υπάρχουν βρωμιές, μπάζα, πεταμένα πράγματα. Αλλά αν κάνεις έτσι λίγο τα μπάζα αυτά και τα ξύλα και τις πέτρες και τα χώματα και μπεις σε αυτή τη σπηλιά, στο βάθος υπάρχει ένας κήπος. Υπάρχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει φως. Υπάρχει ομορφιά. Αυτή την ομορφιά, αν την είχες βρει στο παιδί σου, το οποίο πολλές φορές το έχεις πικράνει, γιατί του μιλάς απότομα, του μιλάς προσβλητικά, κοιτάς απλώς που δεν διαβάζει, κοιτάς που δεν σου κάνει τα χατήρια, κοιτάς που δεν κάνει αυτά που εσύ έχεις ονειρευτεί να κάνει και σου χαλάει τα σχέδια της ζωής, γιατί εσύ αλλιώς το έχεις φανταστεί, και μένεις σε αυτή την επιφάνεια. Και αυτό του δείχνεις. Δεν του δείχνεις χαρά, ότι παιδί μου μέσα σου βλέπω κάτι υπέροχο, και αυτό που βλέπω με κάνει να χαίρομαι που σε βλέπω. Όχι. Του δείχνεις ότι έχεις θεωρήσει δεδομένο ότι το παιδί σου είναι χαλασμένο παιδί, μπλεγμένο παιδί, που δεν έχει επιστροφή. Έχεις βγάλει ένα συμπέρασμα για το παιδί σου, τελεσίδικο, που δεν αλλάζεις γνώμη, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να απολαύσεις αυτή τη σχέση. Να μην μπορείς να χαρείς αυτή τη σχέση, γιατί δεν βλέπεις τίποτα άξιο χαράς και απόλαυσης και ευτυχίας στη σχέση αυτή με το παιδί σου. Δεν όμως αυτή η αλήθεια. Υπάρχει μια ομορφιά και στο σύζυγό σου και στη σύζυγό σου. Αυτόν τον σύζυγο που θέλεις να χωρίσεις, αυτή τη σύζυγο που θέλεις να αφήσεις, αν μπορούσες να τη δεις όπως τη βλέπει ο Χριστός, όπως τη βλέπουν οι Άγιοι, όπως θα την έβλεπε ένας Άγιος, θα έλεγες, έχω τόσο υπέροχη γυναίκα, έχω τόσο υπέροχο σύζυγο, θα έλεγες εσύ, και αυτόν τον σύζυγο και αυτή τη σύζυγο θέλω να χωρίσω. Μα είσαι υπέροχος. Πώς δεν είχα δει τόσο καιρό αυτή την ομορφιά, αυτόν τον ωραίο κόσμο που κρύβεις μέσα. Ξέρεις γιατί? Γιατί κοιτάς μόνο την επιφάνεια. Κοιτάς μόνο τι σου είπε. Δεν κοιτάς τι κρύβεται πίσω από αυτό που σου είπε. Έχουμε ανάγκη, αγαπητοί μου φίλοι, να μάθουμε τον κωδικό της συμπεριφοράς του κάθε ανθρώπου. Να μάθουμε το μυστικό πιν. Το πιν που έχουν όχι μόνο τα κινητά, αλλά και οι ψυχές μας που έχουν καταντήσει να είναι ακίνητες, που δεν μπορούν να ανοιχτούν, που δεν μπορούν να δείξουν αυτό που πραγματικά κρύβουν, την ομορφιά. Και βγάζουμε κάτι άλλο, ενώ εννοούμε κάτι άλλο. Ξέρετε ότι μερικές φορές ένα παιδί το οποίο οργίζεται, θυμώνει, χτυπάει, τα σπάει, χτυπάει πόρτες και φεύγει. Ξέρετε ότι αυτό το παιδί μπορεί να κρύβει μέσα του μεγάλη πίκρα, μεγάλη ευαισθησία και κάτι άλλο, και μεγάλο φόβο στη ζωή. Ξέρετε ότι το παιδί αυτό που μερικές φορές μπορεί να κάνει επεισόδια και να σε τρομάζει που το βλέπεις έτσι και να λες θα μας δείρει όλους ή και να σε έχει χτυπήσει κιόλας μερικές φορές. Αυτό το παιδί μερικές φορές στην πραγματικότητα δεν θέλει να δείρει, θέλει να κλάψει. Αλλά δεν έχει μάθει να κλαίει. Δεν έχει μάθει να λέει θέλω αγάπη, θέλω ζεστασιά, θέλω αγκαλιά, θέλω νέα αγκαλιά, κι ας είμαι 19 χρονών, κι ας είμαι 20, κι ας είμαι 25, θέλω αγκαλιά γιατί δεν αισθάνθηκα αγκαλιά. Κι όμως δεν το δείχνει, δείχνει κάτι άλλο. Και εσύ βλέπεις το άλλο, μένεις στο άλλο, δεν έχεις μάθει να διεισδύεις, να διεισδύεις. Γιατί βλέπεις μόνο τηλεόραση. Και τηλεόραση σε κρατά στην επιφάνεια, δεν σε αφήνει να διεισδύσεις, δεν σου δίνει χρόνο να διεισδύσεις. Δεν μπορείς να κλάψεις, δεν μπορείς να ευαισθητοποιηθείς, δεν μπορείς να μαλακώσεις, δεν μπορείς να προσευχηθείς, δεν μπορείς να ζυμωθείς με τον άλλον. Κοιτάς την επιφάνεια, βγάζεις συμπεράσματα και έτσι οι σχέσεις γίνονται πολύ τεταμένες. Και αυτό που θα έπρεπε να είναι πηγή ευτυχίας και απόλαυσης, πια
η επικοινωνία με τους άλλους. Γίνεται πηγή μεγάλης δυστυχίας. Αφόρητη συνύπαρξη. Δεν μπορεί να αντέξει ο ένας τον άλλον. Είδες τον αδερφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Λένε οι Άγιοι, ο αδερφός σου, αυτός που βλέπεις τώρα, αυτός που περιμένει σε λίγο να έρθει σπίτι σου να φάει, το παιδί σου, η σύζυγός σου, ο σύζυγός σου, το παιδί που τώρα πας να πάρεις από το σχολείο, ο άνθρωπος που μένει κοντά σου, αυτός που νομίζεις ότι δεν τον μπορείς, αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός σου. Φοβερά λόγια αυτά που λένε οι Άγιοι. Ο άλλος είναι ο αδελφός μου, ο άλλος είναι ο Θεός μου. Ναι, μέσα του κρύβεται η θεϊκή σφραγίδα, κρύβεται η ομορφιά του Θεού. Μάθε να το βλέπεις αυτό. Δεν το βλέπω. Εγώ γίνομαι, λέει κάποιος, σαν τον Νίτσε, σαν τον άθεο αυτό υπαρξιστή φιλόσοφο που έλεγε ότι ο άλλος είναι η κόλασή μου. Η κόλασή μου, λέει, είσαι εσύ. Οι άλλοι είναι η κόλασή μου. Δεν με αφήνουν να πραγματώσω τα σχέδιά μου. Εμποδίζουν την ελευθερία μου. Απορροφούν και μου κλέβουν το ζωτικό χώρο στη ζωή και το χώρο της ελευθερίας. Κοιτάξτε μια διαφορετική αντίληψη. Πόσο διαφορετική νοοτροπία έχει η Εκκλησία και πόσο διαφορετική νοοτροπία έχουν οι άνθρωποι του κόσμου. Δηλαδή, εμείς. Εμείς. Εσύ. Εγώ, που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, έχουμε αυτή την κοσμική νοοτροπία. Διότι ποιος από μας χαίρεται τόσο πολύ όταν βλέπει τους άλλους, ποιος από μας απολαμβάνει το πρόσωπο των άλλων και να πει μέσα του ότι είναι ένας θησαυρός. Η μάνα μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, ο συνάδελφός μου είναι θησαυρός. Είναι χαρά που επικοινωνώ μαζί του. Δεν χαιρόμαστε την επικοινωνία μας, αλλά δυσκολευόμαστε, πληγωνόμαστε, ενώ θα έπρεπε να χαιρόμαστε που είμαστε μαζί και να πιανόμαστε χέρι-χέρι και να ανεβαίνουμε μαζί την ανηφόρα της ζωής. Αλλά τι κάνουμε, ο ένας τραβάει τον άλλον να κατέβει. Ο ένας πρόχνει τον άλλον να τον γκρεμίσει από το όρος αυτό, από το βουνό αυτό το μεγάλο και ανηφορικό που λέγεται ζωή. Πώς θα ανέβουμε όμως έτσι? Όταν ένας μπρόχνει πάνω, ο άλλος μπρόχνει κάτω, όταν ο ένας βάζει εμπόδια στη ζωή του άλλου αντί να τον βοηθάει, να χαίρεται και να τον βοηθάει, να πετάνε και οι δυο. Να πετάνε. Γι' αυτό παντρεύτηκες. Για να πετάτε. Για να ανεβαίνετε μαζί. Γι' αυτό έκανες τα παιδιά σου. Για να βλέπεις τον Χριστό στο πρόσωπο των παιδιών σου και να χαίρεσαι. Δεν σου χάρισε ο Θεός τα παιδιά για να βασανίζεσαι, ούτε όμως και για να τα βασανίζεις. Ένα μεγάλο μυστικό ευτυχίας σε αυτή τη συνύπαρξη είναι αυτό, να μπορείς να προχωράς πίσω από αυτό που βλέπεις και να βλέπεις αυτό που κρύβεται πίσω από αυτή την επιφάνεια. Έλεγε κάποτε μια γυναίκα στον άντρα της, του είπε μια μέρα, η τάδε, λέει, πήρε ένα ωραίο καινούριο μπουφάν, ένα ταγιέρ, μια γυναίκα. «Α, καλά, τι θα φάμε, βάλε τίποτα να φάμε», απάντησε ο σύζυγος. Και έλεγε η γυναίκα, «Δεν με ενδιαφέρε, λέει, που δεν μου πήρε και εμένα ένα ταγιέρ καινούριο. Αυτό που με πλήγωσε είναι ότι δεν κατάλαβε ότι πίσω από αυτή την κουβέντα που είπα, ήθελα να του δείξω κάτι. Τι? Ότι νιώθω παραμελημένη σε αυτό το σπίτι. Ότι δεν μου δίνει σημασία. Ότι τα προβλήματά μου, ότι η ζωή μου,
ότι το πώς περνώ, πώς ντύνομαι, πού πηγαίνω, πώς φέρνομαι δεν σε απασχολεί. Και σου το έφερα πλαγίως. Σου είπα κάτι για τη γειτόνισσα, ότι αγόρασε κάτι για να σε προβληματίσω και να σε ευαισθητοποιήσω. Και εσύ μου είπες βάλε να φάμε. Και θα σου βάλω να φάμε. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό κάνω, εκεί καταντήσαμε. Να μαγειρεύω, να σου βάζω να τρως, να δουλεύεις, να φέρνεις λεφτά και να μην υπάρχει επικοινωνία. Αλλά πίσω από αυτό που σου είπα, περίμενα να καταλάβεις ότι νιώθω μοναξιά. Ότι μέσα μου έχω μια ευαίσθητη ψυχή που θέλω αγάπη. Και θα έλεγε βέβαια και ο σύζυγος ότι θα έπρεπε και εσύ καλή μου να καταλάβεις πίσω από αυτό που σου είπα ότι βάλε να φάμε, ότι κι εγώ κρύβω κι εγώ ένα μυστικό εσωτερικό κόσμο. Να μην σε παίρνει μόνο το παράπονο και λες ότι δεν σε καταλαβαίνουν εσένα, αλλά να λες κι εσύ ότι δεν καταλαβαίνεις τους άλλους. Ότι κι εγώ κάποτε γυρίζω από τη δουλειά και σου λέω, πήγα το αυτοκίνητο στο συνεργείο και λες εσύ, α, δεν μας παρατάς τώρα με αυτά, δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα συνεργεία. Δώσ' μου λεφτά γιατί αύριο θέλω να ψωνίσω. Θέλω να πληρώσω τον Νίκη. Ο καθένας μας βγάζει μηνύματα. Και όταν ο άντρας πάει σπίτι και λέει στη γυναίκα του ότι πήγα στο συνεργείο, δεν της το λέει για να της εξηγήσει για το συνεργείο, αλλά το λέει για να βρει έναν τρόπο να έρθει σε επαφή μαζί της, σε επικοινωνία μαζί της. Με έναν τρόπο τέτοιο. Και να πιάσουν επαφή. Να μπεις στο πρόβλημά μου και να αγαπήσεις εμένα. Και να ξεχάσεις το συνεργείο και το αυτοκίνητο και το ταγέρ και την αγορά και τα ψώνια και να έρθεις σε σχέση με την ψυχή μου, με την καρδιά μου. Να νιώσω ότι νοιάζεσαι για μένα. Το ότι θα μου μιλήσεις για τα ρούχα μου ή για το αυτοκίνητό μου δεν είναι αυτό καθ' αυτό το θέμα μου. Αλλά πίσω από αυτό, με αφορμή αυτό, να νιώσω ότι με αγαπάς και ότι σε απασχολώ εγώ και τα θέματά μου, τα προβλήματά μου. Αυτά που εμένα με καίνε, να νιώθω ότι σε καίνε και σένα. Και να καταλάβουμε και οι δυο ότι τελικά τίποτα από αυτά που μας καίνε, δεν μας καίνε στα αλήθεια. Αυτό που μας καίει είναι η αγάπη. Αυτό που μας ζεσταίνει και το έχουμε ανάγκη και οι δυο πάνω απ' όλα είναι η αγάπη. Αυτή να βρούμε. Αλλά επειδή δεν το λέμε ποτέ αυτό ευθέως, το λέμε πάντοτε, έτσι έχουμε μάθει, μέσα από κωδικούς. Μέσα από σύμβολα. Μέσα από συνθήματα, μέσα από υπονοούμενα, άλλο λέμε και άλλο θέλουμε να πούμε. Μακάρι ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι, πολύ έξυπνοι αυτοί οι άνθρωποι και τυχεροί που μπορούν και βλέπουν πίσω από αυτά που φαίνονται και καταλαβαίνουν τι θέλει να πει τώρα το παιδί μου. Γιατί τώρα το παιδί μου μιλάει έτσι, μήπως νιώθει μοναξιά. Μα λέει πώς νιώθει μοναξιά, αφού την ώρα θέλει να γυρίζει, θέλει να λείπει, δεν έχει ησυχία. Με αυτό ακριβώς. Το ότι δεν έχει ησυχία. Το ότι δεν μπορεί κάπου να γαλινέψει, κάπου να σταθεί, κάπου να ριζώσει και να απλώσει ρίζες και να καθίσει και να στεριώσει. Αυτό δεν σε βοηθά να καταλάβεις ότι δεν τον ικανοποιεί τίποτα. Το γιο σου, την κόρη σου κλπ. Και ας τρέχει συνέχεια, τρέχει. Κάτι ψάχνει, κάτι ζητά. Δεν το έχει βρει όμως ακόμα. Αν το καταλάβαινες αυτό, θα βγάζεις πολύ αγάπη, πολύ ζεστασιά. Πολύ καλοσύνη και δεν θα έβγαιναν αυτά τα νεύρα, ούτε αυτές οι κουβέντες οι απότομες, ούτε οι προσβολές, ούτε οι παρεξηγήσεις και λες τόσα λόγια πολλές φορές που τον άλλον τον τσακίζεις και τα λόγια ξέρετε ξεχνιούνται μερικές φορές αλλά και μερικές βαριές κουβέντες δεν ξεχνιούνται, πληγώνουν κατάφορα και αν η ψυχή του άλλου είναι ευαίσθητη και αν ο άλλος δεν έχει και πνευματική έτσι καλλιέργεια χριστιανική να το πάρει σαν αγώνα, σαν άσκηση, σαν σταυρό στη ζωή του. Ότι εντάξει, μου μιλήσαν άσχημα, θα κάνω υπομονή. Έχω πάει και σε 5 ομιλίες, έχω εξομολογηθεί και 10 φορές στη ζωή μου. Ξέρω ότι στη ζωή θα περάσουμε σταυρό. Εντάξει. Εσύ το ξέρεις. Ο άλλος όμως που δεν τα ξέρει αυτά πρέπει να προσέχεις πώς μιλάς. Έχει μεγάλη σημαντική ο λόγος μας. Μεγάλη σημασία δηλαδή. Και μεγάλο αντίκτυπο ο λόγος μας στους άλλους. Πάταγε κάποτε
ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, με έναν μαθητή του. Ο Άγιος Μακάριος είχε το χάρισμα να καταλαβαίνει τις ψυχές των ανθρώπων, να βλέπει πίσω από τα φαινόμενα, αυτά που δεν φαίνονται, τα κρυπτόμενα, να μπαίνει στην καρδιά του άλλου και να μην βλέπει αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που είναι. Άλλο το φαίνεστε, άλλο το είναι. Και λέει στο μαθητή του, τον υποτακτικό του, του λέει: προχώρα εσύ λίγο πιο μπροστά, σε παρακαλώ. Θα το έχετε ακούσει κάποιοι. Αλλά τι κάνουμε είναι το θέμα. Και εγώ που το έχω ξαναπεί, τι κάνω. Αλλά θα το πω. Λέει: προχώρα πιο μπροστά, γιατί αν είμαστε κοντά, μπορεί να μιλάμε και να αργολογούμε και να πέσουμε στην κατάκριση. Προχώρα εσύ μπροστά και θα ακολουθώ εγώ πιο πίσω να πάμε στον προορισμό μας. Και θα κάνουμε προσευχή στον δρόμο. Με απόσταση ενός τετάρτου, ας πούμε, ο ένας από τον άλλον. Και μετά από λίγη ώρα συναντάει ο μαθητής του Αγίου Μακαρίου, από την άλλη κατεύθυνση, ερχόταν ένας ιερέας ειδωλολάτρης. Ένας σατανιστής, τα λέγαμε, ένας άνθρωπος μάγος, που ασχολείται με τη μαγεία. Ο μαθητής του Αγίου Μακαρίου ήταν νέος. Δεν είχε ακόμα η ψυχή του μαλακώσει από την άσκηση, ήταν ακόμα σκληρός. Ασκητικός μεν, αλλά σκληρός και στον εαυτό του και στους άλλους. Η άσκηση, η όντως άσκηση του Θεού, μαλακώνει τις ψυχές. Τις κάνει σκληρές στον εαυτό μας, αλλά μαλακές και ευαίσθητες στους άλλους. Ο ασκητικός δεν είναι αυτός που μιλάει απότομα στους άλλους. Ο ασκητικός είναι αυτός που μιλά απότομα στον εαυτό του και ανθρώπινα στους άλλους, με φιλότιμο και ανθρωπιά και ευαισθησία. Εκτός και αν ο Θεός τον φωτίζει και φέρεται αλλιώς. Και είναι διαχριστών σαλός και έχει μια άλλη έμπνευση από το Θεό. Εντάξει. Αυτός λοιπόν ο μαθητής του Αγίου Μακαρίου ακόμα δεν είχε καλλιεργηθεί όπως πρέπει και μίλησε απότομα στον άνθρωπο αυτό. Του λέει: καλά, δεν το ξέρεις ότι έτσι όπως πας, η κόλαση σε περιμένει και την έχει σίγουρη την κόλαση. Αλήθεια είπε. Αλήθεια είπε. Αλλά δεν την είπε σωστά την αλήθεια. Ο τρόπος. Ο τρόπος. Λες αλήθεια, αλλά πώς τη λες την αλήθεια. Έχω λέει δίκιο. Ναι, να το χαίρεσαι το δίκιο σου, αλλά για να το χαρείς το δίκιο σου, ίσως πρέπει να το χάσεις κάποια φορά, ε. Τότε θα το χαρείς. Μα αν το χάσω, πώς θα το χαρώ. Έτσι όπως και ο Κύριος έχασε και τότε κέρδισε. Σταυρώθηκε και έτσι έσωσε τον κόσμο. Φάνηκε να τα χάνει όλα και τα κέρδισε όλα. Πρέπει να χάσεις το δίκιο σου μερικές φορές. Να χάσεις την αλήθεια σου μερικές φορές. Και τότε θα την κερδίσεις. Αυτός λοιπόν είπε όχι, του μίλησε απότομα, του λέει: θα πας στην κόλαση, του λέει, ξέρεις αυτά που κάνεις. Θυμώνει ο άλλος που ήταν χειροδύναμος, τον πιάνει στο ξύλο και τον αφήνει κάτω μισολιπόθυμο, ο μάγος. Και συνέχισε ο μάγος να περπατάει. Όπως περπάταγε ο μάγος, πέφτει πάνω στον Άγιο Μακάριο, που ερχόταν από πίσω, το θυμάστε, ακολουθούσε. Ο Άγιος Μακάριος είδε τον μάγο, αλλά πίσω από τον μάγο είδε την ψυχή του. Μια ψυχή βασανισμένη και διψασμένη για τον Θεό. Έψαχνε αυτή η ψυχή τον Θεό. Έψαχνε. Πώς έψαχνε ο Απόστολος Παύλος το Θεό, αλλά ήταν διώκτης του Θεού, χωρίς να το ξέρει, έψαχνε τον αληθινό Θεό, αλλά δεν το ήξερε που είναι ο Θεός. Και ό,τι έκανε, νόμιζε ότι το κάνει για το Θεό, για το σωστό, για την αλήθεια. Έτσι νόμιζε ότι διακονεί και υπηρετεί την αλήθεια. Έτσι και αυτός ο μάγος. Και του λέει ο Άγιος Μακάριος, σας το λέω έτσι με δικά μου λόγια τώρα, το λέει στο γεροντικό. Διαβάστε το γεροντικό, είναι το γεροντικό, κάνει την ψυχή σου νεανική, και έχει πολύ νεανικό αέρα μέσα και φρόνημα. Και του λέει ο Άγιος Μακάριος: βρε ψυχούλα, τι κάνεις, λέει, εσύ, τι άνθρωπος είσαι. Είσαι πολύ ψυχούλα τελικά εσύ. Ψυχούλα, δηλαδή καλός άνθρωπος, εγώ, ξέρεις τι είμαι εγώ. Ναι, το ξέρω τι είσαι εσύ, είσαι μάγος, σατανιστής, μάγος, ιερέας των ειδώλων. Ναι, και με λες ψυχούλα. Ναι, λέει, έχεις μια πολύ ωραία ψυχούλα, λέει. Διψάς, διψάς το Θεό, βρε παιδί μου, το βλέπω, λέει. Ποθείς, τρέχεις, ζητάς. Με πόθο διακαεί κάτι να βρει στη ζωή σου. Το βλέπω, λέει, αυτό το βλέπω. Αλλά βλέπω, λέει, ξέρεις τι άλλο, ότι ενώ ψάχνεις, δεν έχεις ακόμα ικανοποιηθεί. Δεν γέμισες. Δεν αναπαύτηκες. Δεν είναι αλήθεια. Δεν βρήκες αυτό που θέλεις. Δεν ικανοποιήθηκε η καρδιά σου. Έχεις μέσα σου ένα πόνο, μια ταραχή. Κάτι που σε βασανίζει. Δεν ειρήνευσε η ψυχή σου. Δεν γαλήνεψες ακόμα εκεί που είσαι. Σε ταράζει αυτό που ασχολείσαι. Δεν σε γαλινεύει. Του λέει ο άλλος, ο μάγος. Λέει: πάτερ, να σου πω κάτι. Πώς μιλάς έτσι? Πώς με βλέπεις εσύ έτσι και μιλάς έτσι? Τώρα που μου μιλάς, η καρδιά μου έτσι σαν να μούδιασε. Σαν να μούδιασε η ψυχή μου. Λέει: κάπως νιώθω μαζί σου. Λέει: πώς μιλάς έτσι ήρεμα και γλυκά? Λέει: παιδί μου,
μιλάω έτσι όπως νιώθω. Ναι, έτσι όπως νιώθεις, λέει, αλλά πριν από λίγο με είδε ένας άλλος, λέει, σαν και εσένα μοναχός, με ράσα κι αυτός, μοναχή δεν είστε, λέει, και μου μίλησε, μου είπε ότι θα πάω στην κόλαση, μου μίλησε, με πρόσβαλε, και το χτύπησα, λέει, τον έχω παρατήσει εκεί πέρα. Χα, λέει, παιδί μου, κατάλαβε, λέει, είναι ο μαθητής μου, λέει, αυτός είναι, λέει, θα μάθει, λέει, κι αυτός, σιγά σιγά να καταλαβαίνει τι ωραίες ψυχές υπάρχουν δίπλα μας, ακόμα και η δική σου ψυχή, του λέει, που είσαι έτσι μπλεγμένος με όλα αυτά. Έχεις έναν πολύ ωραίο κόσμο μέσα στην καρδιά σου. Εύχομαι να το καταλάβεις κάποτε. Λέει, πάτερ, τώρα θα το καταλάβω. Τώρα μαζί σου. Θέλω να με πάρεις μαζί σου. Πάμε, λέει, πάμε και να μιλήσουμε. Και γυρίζει ο μάγος μαζί του και πιάσαν την κουβέντα. Και τον κάνει ο μάγος, ο Άγιος Μακάριος, τον μάγο, τον κάνει χριστιανό. Αρνείται τα είδωλα, πετάει τα μαγικά βιβλία, βαφτίζεται και γίνεται μοναχός. Αυτός ο μάγος, με έναν Άγιο, ο οποίος ήξερε να βλέπει πίσω από τα φαινόμενα. Τι κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος μέσα του, την ιστορία του, τον πόνο του, την αγωνία του, το ψάξιμό του, έστω και σε χώρους σκοτεινούς, για να βρει το Θεό. Μπορείς να βλέπεις αυτό το φως που ζητάει ο άλλος, κι ας είναι μέσα στο σκοτάδι τώρα, εσύ να ζητάς το φως, να βλέπεις μέσα στον καθένα κάτι φωτεινό που ζητάει. Να είναι η ζωή σου φωτεινή, για να μπορείς να βλέπεις και στους άλλους αυτή την αναζήτηση του φωτός. Και όταν το βλέπεις αυτό, ξέρεις τι ωραία που θα είναι η σχέση σου, η επικοινωνία σου με τους άλλους. Αδελφοί μου, μακάρι να μπορούμε να βλέπουμε έτσι ωραία πράγματα στους άλλους. Γιατί, και αυτό δεν είναι ψέμα, είχα διαβάσει ένα βιβλίο φιλοσοφικό και ψυχολογικό, να φαντάζεσαι, λέει, καλά πράγματα μέσα στους άλλους, να τα φαντάζεσαι ότι υπάρχουν για να ηρεμείς και να τον αγαπάς. Φαντάσου τον, λέει, νοερός, ότι είναι καλός. Φαντάσου τον στην ψυχή σου ότι έχει αγάπη. Και ας μην έχει, λέει, φαντάσου τον. Στην εκκλησία δεν λέμε φαντάσου. Δεν είναι θέμα φαντασίας. Είναι αλήθεια. Είναι κάτι αληθινό αυτό που σου λέω να κάνεις. Ο άλλος έχει στα αλήθεια μέσα του κάποιο φως. Το φως του Χριστού. Έχει τη σπίθα αυτή του Αγίου Πνεύματος, τη σπίθα του Αγίου Βαπτίσματος. Δεν είναι δηλαδή θέμα αυθυποβολής, προσπάθηση να σκεφτείς καλά πράγματα για τους άλλους. Είναι αλήθεια. Είναι αδερφός σου. Είναι παιδί του Θεού. Δες τον έτσι. Βρες κάτι ωραίο να πεις για τον άλλον. Μα δεν τον αγαπώ. Μα αυτό είναι το θέμα. Δεν έχεις μάθει να αγαπάς. Αν αγαπάς, όλα θα τα βλέπεις πανέμορφα. Πανέμορφα. Όταν αγαπάς, δεν βλέπεις ασχήμιες. Όταν αγαπάς και τα άσχημα φαίνονται όμορφα. Όταν δεν αγαπάς και τα όμορφα φαίνονται άσχημα. Όλα είναι ίδια. Όταν δεν τα αγαπάς, τότε δεν τα πας, δεν τα ταιριάζεις, δεν τα θέλεις. Όταν όμως αγαπάς, τα πας με όλους πολύ καλά. Και ειδικά με αυτούς που αγαπάς. Γι' αυτό να αγαπάμε όλους και να τους βλέπουμε όλους αλλιώς. Όπως τους βλέπει ο Χριστός και οι Άγιοι του, όπως έβλεπε ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς. Περνάτε και στη Βουλιαγμένη, όσοι ζούμε εδώ στην Αθήνα, που είναι το εκκλησάκι του. Εκεί ήταν ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, που είχε τις τσέπες και έβασε στην τσέπη του τα χέρια του κάποιος, ένας Νικόλας άλλος, και κάπου κάπου τον έκλεβε. Του παίρνε μερικά ψηλά για να έχει, να παίρνει, να αγοράζει τίποτα. Και ο Άγιος Νικόλαος το καταλάβαινε και έκανε ότι δεν καταλαβαίνει, και αυτός έκλεβε, και ο Άγιος Νικόλαος τον άφηνε. Και έκανε ότι δεν προσέχει ότι τον κλέβουνε, που θα μπορούσε να του πιάσει το χέρι και να του πει: σε είδα. Σε είδα και πρέπει να εξομολογηθείς, αλίμονό σου, η ψυχή σου βαραίνει, θα πας στην κόλαση. Τίποτα, Άγιος Νικόλαος τον άφηνε. Και πήγαιναν και του λέγανε οι άλλοι:
Άγιε Νικόλαε, πατέρ Νικόλαε, σε κλέβει αυτός ο Νικόλαος ο άλλος. Και έλεγε ο Άγιος Νικόλαος, καλός είναι ο Νικόλαος, καλός, καλή ψυχούλα, ψυχούλα ο Νικόλαος. Μα πατέρ Νικόλαε, σε κλέβει, τον έχουμε δει. Βάζει τα χέρια του, το χέρι του κρυφά στην τσέπη και σου παίρνει λεφτά. Βρε καλός είναι ο Νικόλαος που σου λέω, καλός είναι ο Νικόλαος. Και το είπε στον Νικόλα, ότι Νικόλα, εγώ σε θεωρώ καλό. Και τη λέει, αχ παππούλη, αυτά μου λες και σ' αγαπάω. Αυτά μου λες και κλέβεις την ψυχή μου. Όντως κλέβω μερικές φορές, αλλά το κάνω επειδή έχω ανάγκη. Το ξέρω, βρε, του λέει, αυτό σ' αφήνω. Εντάξει, αλλά να μου το λες. Άλλη τακτική των Αγίων. Αλλιώς οι Άγιοι έβλεπαν τα πράγματα, αλλιώς προσέγγιζαν τους ανθρώπους και έτσι ζήσανε τον παράδεισο και σε αυτή τη γη και στην αιώνια ζωή για πάντα, αλλά από τώρα τον ξεκινήσανε και τον απολαμβάνανε σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτή την κόλαση που λέμε εμείς ότι ζούμε, ζούσαν και αυτοί. Με παρόμοια προβλήματα, μην νομίζετε. Και τότε υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Αλλά άμα τον παράδεισο τον έχεις στην καρδιά σου, όλα γύρω σου γίνονται και αυτά πανέμορφα, παραδεισένια. Αγαπητοί μου, θέλω κι άλλα να πω για αυτό το θέμα, του πώς να επικοινωνούμε κάπως καλύτερα μεταξύ μας, πώς να βλέπω ένα στην ψυχή του άλλου, πώς να μην μένουμε στα φαινόμενα αλλά να πηγαίνουμε στα κρυπτόμενα. Αν έχετε κάτι να πείτε, μπορείτε να πάρετε στο τηλέφωνο του σταθμού, στο 41 18 602 και 41 18 640, και μπορείτε να στέλνετε, αν θέλετε, και ένα email στο athéata.perasmata@yahoo.gr, ή μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο το σταθμό και να σας πούνε τη διεύθυνση του σταθμού για να στείλετε μια επιστολή σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα αθέατα περάσματα, για να πείτε κάτι από αυτά που σκέφτεστε με αφορμή αυτά που ακούτε. Ως την επόμενη εκπομπή, ας τα σκεφτούμε όλα αυτά και να θυμόμαστε ότι ποτέ κάποιος αδελφός μας, παιδί μας, σύζυγος, φίλος, ποτέ κάποιος από τους αδελφούς μας που δέχεται από μας τιμή, αγάπη, καλοσύνη, ποτέ δεν θα βγάλει κάτι κακό. Όταν βγάλεις εσύ κάτι καλό στον άλλον και τον πολιορκήσεις με αυτό το καλό και τον δροσίσει η καρδιά σου με την αγάπη που θα εκπέμπεις σαν μια πηγή, αποκλείεται ο άλλος να βγάλει κάτι κακό στη δική σου ζωή. Θα μαλακώσει, θα λιώσει. Όταν πάρεις ένα κομμάτι πάγου και το βάλεις στο χέρι σου, το παγάκι, και το βάλεις στο μπαλκόνι σου μπροστά στον ήλιο, τι θα κάνει ο πάγος? Θα λιώσει. Τι έκανες εσύ για να λιώσει ο πάγος? Τίποτα. Δεν προσπάθησες. Δεν έκανες εσύ κάτι για να τον λιώσεις τον πάγο. Απλώς τι έκανες? Τον έβαλες μπροστά στον ήλιο. Και έλειωσε μόνος του. Αυτό χρειάζεται. Και η δική μου η καρδιά, και η δική σου η καρδιά, που είναι παγωμένη πολλές φορές σαν το παγάκι αυτό, και πιο πολύ σαν τα παγόβουνα, να εκτεθεί μπροστά στον ήλιο της δικαιοσύνης, στον ήλιο της αγάπης, στην εσταυρωμένη αγάπη, στον Ιησού μας. Όταν στεκόμαστε μπροστά σε Αυτόν, τότε η καρδιά μας θα λιώνει, τότε η καρδιά μας θα αγαπά, γιατί θα αγαπιέται από τον Χριστό και θα νιώθουμε κι εμείς την αγάπη του Χριστού, θα χορταίνουμε και θα μπορούμε κι εμείς να δίνουμε αγάπη. Αυτό εύχομαι, αδελφοί μου, να είστε με καρδιά μονίμως εκτεθειμένη μπροστά στο Χριστό, μονίμως λιωμένη από αγάπη στο Χριστό και μονίμως εκπέμπουσα την αγάπη του Χριστού. Καλή αντάμωση, με αγάπη, την άλλη εβδομάδα. Χαίρετε.